Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι το καλύτερο σε όλους. Όσον αφορά τον απολογισμό εδώ του πρωταθλήματος των νέων, εμείς φέτος κοιτάξαμε να βάλουμε κάποιες βάσεις πάνω σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, σε έναν τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά να παίζουν. Θεωρώ ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα όσον αφορά ώστε να αρχίσουμε να γινόμαστε, να αποκτούμε μία ομοιογένεια στον τρόπο παιχνιδιού. Θεωρώ ότι με τον τρόπο λειτουργίας που θα έχουμε τη νέα χρονιά, έτσι όπως σας είπε ο κύριος Τσικράς, δεν σταματάμε, συνεχίζουμε και θα χτίσουμε τη νέα ομάδα πάνω στις βάσεις που βάλαμε φέτος. Οπότε θα είναι πιο εύκολο το έργο και το δικό μας αλλά και των παιδιών, γιατί φέτος κακά τα ψέματα ξεκινήσαμε από το μηδέν. Θεωρώ ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσω εδώ μόνο το παιχνίδι με την Εύβοια. Θα μπορούσαμε και να έχουμε και άλλους βαθμούς. Χαρακτηριστικά το προηγούμενο παιχνίδι στην Εύβοια θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε όπως το χάσαμε εδώ 3-0, να το κερδίσουμε. Έτσι. Όσον αφορά σήμερα το παιχνίδι, εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει κάποια κριτική, εντάξει, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Από εμάς δεν εξαρτώνταν το αν θα το κερδίζουμε το παιχνίδι. Η ομάδα του Καρπινησίου, εντάξει, είχε κάποιες συλλήψεις σήμερα. Βέβαια ήταν μια ομάδα που όλα τα παιχνίδια τα έχασε πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Αυτά παιδιά δεν θέλω να πω. Τελικά για την ομάδα των νέων ήταν η τύχη ο μεγάλος της αντίπαλος? Όχι, όχι, δεν ήταν η τύχη, εντάξει, δεν είναι όλα τύχη, είναι πραγματικά, είναι και θέμα δυνατότητων, είναι και θέμα δουλειάς, έτσι. Εμείς με τα παιδιά έχουμε καταλήξει τι πραγματικά μπορούσαμε να κάνουμε, προσπαθήσαμε για το καλύτερο και τα παιδιά, έτσι, και θέλω να τα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσπάθειά τους και την εμπιστοσύνη που μας δείξανε. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά κάτι πήρανε από αυτή τη διαδικασία και θα τους χρησιμεύσει και στις ομάδες που θα πάνε και γενικά στην εξέλιξή τους. Έτσι, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως προπονητές και εδώ στη Μικρή αλλά και στις ακαδημίες και στις ομάδες που είμαστε, πρέπει να δώσουμε πιο μεγάλη βαρύτητα. Έτσι, βλέπω ότι εντάξει, είμαστε λίγο πιο πίσω από ότι κάποια άλλη νομία. Έτσι. Και τα παιδιά τα ίδια θα πρέπει να καταλάβουν ότι για να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να ζουρουστούν πάρα πολύ. Έτσι, με τα ψέματα δεν γίνεται να πάνε μπροστά. Εντάξει.